Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να θέσει τέλο τα σχέδια κατασκευή του Ιστμέτ προσανατολισμένοι στο πάγωμα τη χρηματοδότηση έργων φυσικού αερίου με την παράλληλη ενίσχυση τη χρήση υδρογόνου, τη δέσμευση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα αλλά και την αποθήκευση ενέργεια. Μάλιστα, όπω αναφέρει, χωρί το κόστο να μετακυληθεί στου καταναλωτέ. Κάτι που βέβαια δεν ισχύει καθώ αυτοί θα το πληρώσουν και πάλι καθώ οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια ακόμα δεν μπορούν να παράξουν φθηνο ηλεκτρικό ρεύμα με το οποίο θα ζουν οι μεγάλε μάζε των καταναλωτών. Την απόφαση την πήρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που όπω αναφέρει για το αηφόρο και ενεργειακά αποδοτικό μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακόμα δεν είναι δεσμευτικέ, καθώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει, είναι όμω κατευθυντήριε. Τα επιλεγμένα έργα θα πρέπει να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να εγκαταλείψουν τα στερεά ορυκτά καύσιμα, όπω ο άνθρακα, ο λιγνίτη, η τύρφη και ο πετρελαιούχο δηλώνουν οι Ευρωβουλευτέ.